Σήμερα είχαμε στα πλαίσια της ετήσιας εκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Ζακύνθου. Διατελέσαμε μία άσκηση με την κωδική ονομασία Συσύχθων που είχε να κάνει με έντονη σεισμική δραστηριότητα στον υποθαλάσσιο χώρο ευρύτερα του νησιού, με αρκετές ζημιές σε υποδομές στο νησί. Το σενάριο διαδραματίστηκε στο Μεταβυζαντινό Μουσείο στην πλατεία Σολομού. Απεγκλωβίσαμε επισκέπτες στο χώρο του μουσείου, από τον πρώτο όροφο, υπάλληλο του μουσείου, καθώς και από την ταράτσα του μουσείου, έναν υπάλληλο αυτού. Σκοπός της άσκησης είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας μας, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε στην πράξη, να δούμε τυχόν ατέλειες, τις οποίες θα τις βελτιώσουμε για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ένα σεισμικό γεγονός το οποίο θα πλήξει το νησί, γιατί όπως γνωρίζουμε είναι σεισμόπληκτο. Τα συμπεράσματά σας γενικά, είδατε κάτι έτσι που θα θέλατε να σημειώσετε? Η ορθολογική διαχείριση των πόρων και των εμπλεκόμενων φορέων στη συγκεκριμένη άσκηση, η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπαλλήλων της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε ένα σεισμικό γεγονός υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ενδεχομένως να μην έχουμε μόνο προβλήματα σε υποδομές, να έχουμε προβλήματα σε ανθρώπινες ζωές, τις οποίες θα πρέπει άμεσα να τους απεγκλωβίσουμε και να πάρουμε σωστές αποφάσεις για να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα και λιγότερες ζημιές που θα προκληθούν από τη σεισμική δραστηριότητα. Πάντα όταν έχουμε μια σεισμική δραστηριότητα, ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός, γιατί θα υπάρξει πανικός,
Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι εγκλωβισμένοι θα προσπαθήσουν να διαφύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από ένα χώρο και ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα με καταπλακώσεις, με επισκεπτών, να έχουμε περισσότερα θύματα. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε όλους τους κατοίκους του νησιού και την πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια μέσω έντυπων φυλαδίων, αλλά και μέσω ανεκπαιδεύσεων που γίνονται στα σχολεία για τρόπους αποφυγής σε μια εκδήλωση σεισμικού φαινομένου, πώς θα αντιδράσουμε πιο γρήγορα και ώστε να έχουμε τις λιγότερες απώλειες που μπορούμε να έχουμε. Το καλοκαίρι που διπλασιάζεται ο πληθυσμός, μήπως κάποιες άλλες οδηγίες υπάρχουν, πιο ειδικές και από το Υπουργείο? Από το Υπουργείο να υπάρχουν οδηγίες και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι ο τελευταίος μήνας που διανύουμε πριν την έναρξη αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκινάει και επίσημα την 1η Μαΐου. Θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα το νησί. Θα είναι και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ήδη βρισκόμαστε με όλους τους φορείς, με όλους τους τοπικούς προέδρους. Γίνονται συσκέψεις, ενημερώσεις. Θα διανεμηθούν έντυπα φυλάδια προς αποφυγή τέτοιων φαινομένων, για να μπορούμε να διαφυλάξουμε το νησί κατά το καλοκαίρι. Γιατί όπως γνωρίζετε, μία πυρκαγιά μπορεί να επιφέρει μεγάλες επιπτώσεις, όχι μόνο σε υποδημός, αλλά σε ανθρώπινες ζωές, και πρέπει να προφυλάξουμε όλους τους επισκέπτες του νησιού. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το άναμα της πυρκαγιάς, έχει να κάνει και με τα αστικά προβλήματα που θα συμβούν, γιατί όπως γνωρίζουμε, πολλοί τουρίστες χρησιμοποιούν οχήματα, χρησιμοποιούν δίκυκλα. Μπορεί να έχουμε τροχαία ατυχήματα, θα πρέπει να τους παρασκευθούν πρώτες βοήθειες. Και όλο αυτό το έντυπο φυλάδιο που θα διανεμηθεί θα έχει ενημέρωση για αποφυγή όλων αυτών. Ναι, παρακολουθήσαμε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα άσκηση από πλευράς το πώς θα μπορούν να προσεγγίσουν οι ομάδες διάσωσης μέσα στην καρδιά της πόλης σε περίπτωση σεισμού. Και όταν έχουμε και ειδικά εγκλωβισμένα παιδιά, όταν είναι η ώρα αιχμής και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Η άσκηση ήταν σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλή. Θέλω να δώσω πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά της πυροσβεστικής ακινηθούς στους πυροσβέστες μας, οι οποίοι αν και λίγοι προσπαθούν να κρατάνε το νησί σε πάρα πολύ καλό σημείο. Δυστυχώς, οι εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου δεν είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν αυτή την άσκηση, γιατί οι εθελοντές πολιτικής προστασίας, και μιλάω για τις πιστοποιημένες, τις επίσημες ομάδες πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, δεν είναι οι άνθρωποι μόνο που λειτουργούν στα πλαίσια πρόληψης εν ώψη αντιπυρικής περίοδου και για να φυλάνε τα βουνά, ή αυτοί οι οποίοι βοηθάνε στην κατάσβεση των πυρκαγιών, είναι εθελοντές για όλα τα φυσικά φαινόμενα και το έχουν αποδείξει με τη συμμετοχή τους και τη βοήθειά τους σε διάφορα φυσικά φαινόμενα όπως η ανός κλπ. Εν πάση περιπτώσει, οι ασκήσεις δεν γίνονται για να πηγαίνουν καλά, γίνονται για να τις αξιολογούμε. Είμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό της πυροσβεστικής Ζακύνθου για αυτή την προσπάθεια. Καλή σας ημέρα. Η άσκηση ήταν από την πυροσβεστική υπηρεσία για μια περίπτωση γκρεμισμένου ή μη γκρεμισμένου κτηρίου, δηλαδή από περίπτωση σεισμού, για τον απεγκλωβισμό κάποιων μαθητών οι οποίοι βρισκόντουσαν στο μουσείο. Πραγματικά η άσκηση ήταν υπέροχη, ήταν δυναμική και πολύ πετυχημένη. Πιστεύω ότι και εύχομαι να μην συμβεί κάτι ούτως ώστε να χρειαστούμε αυτά τα γεγονότα να συμβούν στην πραγματικότητα. Η ουσία είναι ότι οι πυροσβεστικοί πράγματι είναι εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι για κάθε τέτοιο γεγονός. Ναι, καλημέρα. Γίνεται μια άσκηση ετοιμότητας από την πυροσβεστική υπηρεσία μας Ζακύνθου. Οι διοικητάδες μάλλον του νομού και της πυροσβεστικής υπηρεσίας κάνουν ένα μεγάλο αγώνα για την ετοιμότητα σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο κακό. Σεισμούς, παραδείγματος χάρη σεισμούς, φωτιές, αλλά
Πρέπει να είμαστε όμως σε μια ετοιμότητα για το καλό μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να έχουμε λάβει κάποια απαραίτητα μέτρα για να είμαστε έτοιμοι. Όμως, το πιο σημαντικό θέμα που θα πρέπει να κουβεντιάσουμε και εμείς οι απλοί πολίτες θα είναι ότι να δώσουμε μεγάλη βάση σε αυτό που λέγεται πυρκαγιά. Τι θέλω να πω γι' αυτό. Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε μέχρι τέλος Απριλίου, γιατί μετά ξεκινάει η αντιπυρική περίοδο, να ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική εάν θέλουμε να κάψουμε κάποια χόρτα, κάποιες τσίμες, εάν προβλέπετε να βάλουμε φωτιά. Από το Μάιο και μετά δεν μπαίνουν φωτιές, έτσι κι αλλιώς είναι εκ του νόμου. Μέχρι τέλος Απριλίου μιλάμε τώρα. Εννοείται, μπορούμε από την πυροσβεστική υπηρεσία να πάρουμε τις οδηγίες τους. Διότι μπορεί να πει η πυροσβεστική υπηρεσία, μάλλον να γυρέψουμε, στείλτε. Ναι, κάνει ζέστη όπως εχθές. Εχθές είχαμε μια φωτιά στην κοινότητα εργασιού και τρέχαμε. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Για το καλό του τόπου μας, για το πράσινο αυτό του Αγίου τόπου. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να το προστατέψουμε, να το βοηθήσουμε. Αν υπάρχουν κάποιες άλλες οδηγίες τώρα που είναι αρχίσει η αντιπυρική, αυτό θέλαμε να ξέρουμε. Οι οδηγίες μπορεί να τις δώσει η πυροσβεστική υπηρεσία. Μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να πάρουμε ένα τηλέφωνο, απλό ένα τηλέφωνο, να πάρουμε τις οδηγίες και τη συμβουλή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επειδή αναφέρατε την περιστατικότητα σας. Στο Αργάσιμπι, χθες το απόγευμα, καθώς ερχόμουν στην πόλη για διάφορες δουλειές του Δήμου μας, ειδοποιήθηκα από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι υπάρχει μια φωτιά στην οδό Βλαχέρινα, στην κοινότητα εργασιού. Ειδοποίησα τον Δήμαρχο, ειδοποίησα τον προϊστάμενο, τον κύριο Αδαμόπουλο, της πολιτικής μας υπηρεσίας. Αμέσως επεμβήκαμε μαζί με τον κύριο Αδαμόπουλο στην περιοχή και αντιλαμβανόμασταν ότι ήταν και η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί. Υπήρχε μια φωτιά σε ένα λαγκάδι, σε κάποια καλάμια. Αμέσως πήραμε τα μέτρα ως Δήμος μας, ως πολιτική προστασία του Δήμου μας. Ειδοποιήσαμε την υδροφόρα μας, ήρθαμε άμεσα υδροφόρα και τροφοδοτήσαμε και τα πυροσβεστικά οχήματα με νερό.